Διατηρούνται οι πολικές θερμοκρασίες σε μεγάλο τμήμα της κεντρικής Ευρώπης. Το τελευταίο τριήμερο, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν πεθάνει από το κρύο στην Πολωνία, όπου οι θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές αγγίζουν τους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τουλάχιστον 6 είναι τα θύματα του κύματος ψύχου στην Τσεχία. Οι περισσότεροι ήταν άστεγοι. Στη Βουλγαρία, δεκάδες χωριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Η πρωτεύουσα Σόφια έχει καλυφθεί από πυκνό χιόνι. Τέτοιοι χειμώνες με τόσο χιόνι ήταν κάτι φυσιολογικό πριν χρόνια. Τους είχαμε συνηθίσει. Θα περιμέναμε μάλιστα ακόμα περισσότερο χιόνι. Στους μείον 29 βαθμούς Κελσίου έπεσε μέσα στη νύχτα θερμοκρασία σε περιοχές της Ρουμανίας. Δρόμοι, σχολεία και λιμάνια παραμένουν κλειστά. Σοβαρά είναι τα προβλήματα στην Ιταλία, όπου τη Δευτέρα δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι πέθαναν από το κρύο. Μέσα στο Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν άλλα 7 θύματα του ψύχους, οι 5 εκ των οποίων ήταν άστεγοι.